Βλέπεις μια φωτογραφία από ένα γκομενάκι στο Facebook. Τι παρατηρείς πρώτα, το μνημείο που φέρεται από πίσω ή τα βυζιά? Πόσο βρώμικο είναι το μυαλό σου λοιπόν? Ένα παιχνιδάκι κατά το οποίο θα βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες και θα πρέπει να δούμε αν θα μας έρχεται πρώτα στο μυαλό κάτι πρόστιχο ή αυτό που είναι πραγματικά η φωτογραφία. Ξέρω ότι περισσότερες φωτογραφίες από αυτά είναι συνήθως παγίδες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δείξω ότι έχω ηθικό ακμαιότατο και ένα καθαρό μυαλό. Και όχι, δεν είμαι 5 χρονών για να βλέπω παντού κόλλους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Όχι! Επιτόπου ρε παιχνίδι. Επιτόπου κατευθείαν. Ναι, στην ουσία είναι σημασία. Τι είδες πρώτα? Ένα hot dog, ένα πέος, κάτι άλλο ή μια φάλαινα να βγάζει τη γλώσσα της? Αυτό το πράγμα είναι άδικο, έτσι, επειδή ξέρω πολύ συγκεκριμένα τι θέλει να κάνει το παιχνίδι. Επίσης ο τυπάς που έφτιαξε αυτό το μπάγκο, τι φάση? Παρ' όλα αυτά, για να πω και το στραβού το δίκιο, ναι, κατάλαβα τι ήθελε να υπονοήσει. Παρ' όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν το θεώρησα σαν πέος κατευθείαν. Ήξερα ότι ήταν ένα hot dog. Παρόλο που κατάλαβα κατευθείαν τι ήθελε να πει, οπότε εγώ οφείλω να απαντήσω ειλικρινά. Όχι, δεν κατάλαβα ότι είναι κάτι άλλο. Πρώτα, όντως είδε ένα hot dog που ναι, είχε ένα υπονοούμενο. Οπότε, hot dog. Το πάμε περίφημα, ξεκινάμε πάρα. Εντάξει, 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 εντάξει. Ό,τι βλέπεις αυτή τη φωτογραφία, τι έπρεπε να δεις, τι έπρεπε να καταλάβεις πρώτο? Βυζιά, γόνατα ή κάτι άλλο? Εδώ, παιδιά, να πω την αλήθεια μου, εγώ είδα βυζιά. Προφανώς η φωτογραφία ήθελε να δείξει ότι φαίνεται αυτό. Οπότε, εδώ πέρα θα πρέπει να θεωρήσω ότι είναι βυζιά. Επίσης, θέλω να γράφετε εκεί στα σχόλια, πάντα σε αυτά τα quizzes, τι βλέπετε εσείς πρώτα, ποια είναι η απόψη, ξέρω εγώ, για να βλέπουμε και λίγο, ας πούμε, ασυνάβουμε. Ναι, παιχνίδι, εδώ με έπιασες, είδα βυζιά. Είχα πρόστιχο μυαλό, παιχνίδι μου. Λυπάμαι. Τι βλέπω? Κάτι σαν μοντέρνα art, δύο άτομα να χορεύουνε. Πού είναι το πρόστιχο εδώ ακριβώς? Α, είναι και καλά βυζιά πάλι. Ωα, παιχνίδι, εδώ πέρα θα σε στεναχωρήσω, αλλά δεν είδα κάτι πρόστιχο εδώ. Οπότε, a couple dancing προφανώς. Δεν προσπάθησες ιδιαίτερα σε αυτό. Λυπάμαι, συγγνώμη. A couple dancing φυσικά. How fast can you guess these words? Boobs, condom, fuck, penis, pussy, sex. Τι πρέπει να απαντήσω σε αυτό? Did you guess the words books, random, fork, punch, pulse and six? Be honest. Όχι. Λυπάμαι, είναι recorded on camera, παιδιά μου. Όχι, ήταν φτιαγμένο προφανώς για να μην πάω τη λέξη, θα πω κάποιες άλλες λέξεις. Οπότε, no. Οι δύο σκέψεις εδώ πέρα έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα. Ναι, είδα βυζιά, αλλά είδα και δύο κεφάλια σχεδόν παράλληλα. Προσπάθησε το παιχνίδι, αλλά εντάξει, δεν δυσκολεύεσαι πολύ να καταλάβεις ότι δεν είναι δύο βυζιά. Είναι απλά δύο apparently καραφλοί άντρες που τους κοιτάμε από πάνω. Αλλά ο τυπάς που εμπνεύστηκε αυτή τη φωτογραφία, πρέπει να του δώσει ένα βραβείο, ρε παιδάκι μου. Πρέπει να του δώσει ένα βραβείο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι δύο καραφλοί άνθρωποι από πάνω, ξέρω εγώ. Οπότε, όχι, δεν είναι βυζιά παιχνίδι. Λυπάμαι, δεν έχω τόσο πρόστιχο μυαλό. Θα πω other, υπονοώντας στους δύο καραφλούς ανθρώπους. Θέλω να δω τι έρχεται αυτή τη στιγμή. Φορτώνει πάρα πολύ ώρα και αγχώνομαι. Δεν έχει φορτώσει καλά! Εσβήστε το τον μπουρ. Το δεύτερο! Επειδή εγώ αυτό θεωρώ. Completely dirty. Με ντροπιάζεις να μιλάς μαζί μου, οπότε πρέπει να σου πω. You are a loser. Apparently, ναι, το μυαλό μου είναι πάρα πολύ βρώμικο για αυτό το τεστ. Τι περίμενα? Να σας δω και εσάς κάτω στα σχόλια. How did you perform this test? Στα ελληνικά, πώς τα πήγατε σε αυτό το τεστ? Πάμε να δούμε και ένα δεύτερο λοιπόν, ώστε να εξακριβώσουμε αν τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια με το πρώτο. Επίσης, τι φάση αυτή η εικόνα? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που είδες στην εικόνα? Τι βλέπω στην εικόνα? Α! Ναι, και καλό ότι αυτή υποτίθεται είναι γυμνή πίσω, αλλά όχι! Απλά η τύπης έχει 80 κιλά λίπος στο χέρι της. Λυπάμαι, παιχνίδι, αλλά εδώ πέρα δεν με έπιασες. Προφανώς! A girl leaning on her friend's arm. Δεν καταλαβαίνω καν την έκρηξή σου. Επίσης, αυτή η τύπησα πέτυχε να βγει στη φωτογραφία. Όχι! Ναι, αδύνατον! Ναι, ok, I get. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει εδώ πέρα, παιχνίδι. Καταλαβαίνω τι θες να κάνεις. Και ναι, μου πήγε λίγη ώρα να καταλάβω ότι προφανώς αυτό δεν είναι κόλλος. Είναι μασχάλι. Αλλά μαλάκα, το timing αυτής της φωτογραφίας. Πόσο τρελάς, παιδί.
Πότε βρήκε αυτή τη φωτογραφία ο άνθρωπος και την ανέβασε εδώ πέρα? Ναι, οκ, okay, δεν θα είμαι υποκριτής. Εγγέλου with no pants on. Παιχνίδι, στο δίνω. Τώρα σου πω αυτό τη φαστή. Τι έπρεπε να δω με την πρώτη ματιά? Ναι, οκ, okay, είναι καρέκλες. Αλλά με την πρώτη ματιά, το πρώτο δευτερόλεπτο, θα δεις κάποιους κόλους. Σε αυτή τη γιαγιά δεν δούλεψε κατευθείαν ο κόλος. Σε αυτήν που είναι και σωστή η γωνία. Ναι, οκ, okay, μου πήρε 3 δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι είναι καρέκλα και δεν είναι κόλος. Το θέμα είναι αν η ερώτηση είναι τι ήρθε πρώτο. Ναι, οκ, okay, ήρθε το Naked Bottoms. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι είναι καρέκλες. Παρ' όλα αυτά είναι το θέμα τι μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Αυτό είναι το quiz. Οπότε δηλώνω ένοχος. Όχι! Όχι! Αφήνω το! Απίστευτο! Τι είδες φωτογραφία είναι αυτή? Όχι! Ρε κοριτσάκι μου καλό, ρε κοριτσάκι μου πανέμορφο. Γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Μαλάκα, να πίστευε αυτή τη φωτογραφία, τη λατρεύω διαμαντάκι. Τόσο κάθε φορά που την κοιτάς εξακολουθείς να βλέπεις αυτό που σου έρχεται πρώτη φορά. Ένταν πέοντ. Ναι, οκ, okay, ξέρω είναι το κάθισμα του ποδηλάτου. Παρ' όλα αυτά ποιος από εσάς είναι κατευθείαν το κάθισμα του ποδηλάτου? Μαλάκα, όσο το βλέπεις ακόμα δεν σπέντει για κάθισμα του ποδηλάτου. Ναι, ένα κορίτσι with a questionable body part. Παιχνίδι. You got me there. You got me. Τι βλέπω? Α, και καλά εδώ πέρα ότι είναι boner. Oh no 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 no. Παιχνίδι not even close. Και τώρα απλά είδα δύο ανθρώπους, ξέρω εγώ, να αγκαλιάζω. Πιο πολύ μου έκανε εντύπωση αυτό που είναι και κατεβάσει τα τζιν της αυτή. Ναι, οκ, okay, όχι, δεν ήταν guy who looks a bit excited. Δεν ήταν καν κοντά. Red chicken slides. Red children slides. Δεν ξέρω γιατί είπα chicken slides. Πιο πολύ με παίρνει αυτό το chicken slides παρά το καβλί του άλλου. What the fuck is wrong with these people? Τι είναι? Το timing της φωτογραφίας για άλλη μια φορά. Δεν με ενδιαφέρει πια να απολογηθώ για το τι δώσω. Πόσο αστείες είναι αυτές τις φωτογραφίες. Ότι πώς απλά κρατούσε ένα ποτό. Μαλάκα, απίστευτο. Ναι, και μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο το πως δεν είναι τέλειο η φωτογραφία. Αλλά όχι, είναι ένας τυπάς που κρατάει ένα ποτό, ξέρω εγώ. Παιχνίδι, εντάξει, δεν είμαι τόσο ανώμαλος. Μπορώ να το καταλάβω και να το διακρίνω αυτό. Λυπάμαι. Είμαι εγώ τόσο φως ή πάλι δεν βλέπω κα... Α, ναι, οκ. Okay. Σε μερικές φωτογραφίες πρέπει να περάσει να κοιτάξεις την περιοχή των γεννητικών οργάνων για να δεις αν είναι κάτι. Όχι, quiz. Όχι, εδώ πέρα, συγγνώμη, αλλά με υποτιμάς πάρα πολύ. Ναι, οκ, okay, απλά προσπαθούν να σηκώσουν τη φίλη της. Not even close, not even close. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό, μου πήρε λίγη ώρα quiz μου. Λυπάμαι quiz μου, αλλά κατά βάση ο Mega Cyber είναι αφός. Ναι, οκ, okay, αυτό είναι το κλασικό, ξέρω εγώ. Αυτό το βλέπω από το γυμνάσιο, θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία. Παρ' αυτό, από πάντα εγώ, χρόνια πριν, εγώ έβλεπα μια λάμπα εδώ πέρα. Όχι, δεν βλέπω δυο πόδια, ας πούμε. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς βλέπει κάτι, το πρόστιμο πράγμα, ξέρω εγώ, μια κοπέλα με ανοιχτά πόδια, αλλά είναι ξεκάθαρα μια λάμπα. Ξεκάθαρα μια λάμπα. Για να δούμε και το τελευταίο. Α, όχι! Οι τυπάδες από το πρώτο quiz επέστρεψαν! Η καράβλη στη βάση. Μπορεί να μας δείξεις την προηγούμενη φορά με κασάιμπερ, αλλά θα επιστρέψουμε δυνατότερα από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λυπάμαι, φαλακροί άνθρωποι, αλλά ούτε αυτή τη φορά θα με ξεγελάσετε. Ξέρω, όσο και να προσπαθείτε, ότι είστε δύο φαλακροί άνθρωποι και σε όσα quizzes επιστρέψετε, αυτό δεν θα αλλάξει. Επειδή ο Mega Cyber δεν είναι πρόστιχος. Αν και αυτό θα το κρίνει το quiz. 90% innocent mind, 10% dirty mind. Το μυαλό σου είναι ολοκληρωτικά αθώο. Ούτε μία φορά δεν είδες μια βρώμικη image in the pictures. Ας έχουμε τις αμφιβολίες μας γι' αυτό. Είσαι λίγο ντροπαλός όταν πρόκειται να κάνεις σεξουαλικές συζητήσεις και κοκκινίζεις όταν αναφέρεται η λέξη σεξ. Πιστεύεις ότι το dirty talk πρέπει να είναι για την κρεβατοκάμαρα? Οπότε μπορεί το πρώτο quiz να μας κατέστρεψε, να μας έκανε σκουπίδι, να θεωρώ ότι είμαστε το πιο αισχρό πράγμα στον κόσμο. Αλλά το δεύτερο δείχνει αυτό που πραγματικά είμαι, ένα αγγελούδι. Θέλω να γράψω και εσείς στα σχόλια πώς τα πήγατε με τις ερωτήσεις, να δούμε. Έχετε πουτανιάρικα μυαλά ή φυσικά έχετε ένα αθώο μυαλουδάκι σαν το Mega Cyber? Οπότε φυσικά αυτό ήταν ένα βίντεο υποδείγματος ειδικής από το Mega Cyber. Θα σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε. Καμπανάκι από κάτω για ειδοποιήσεις, social media. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο και με καθαρό μυαλό, παιδιά μου. Θα πάω στην κόλαση μετά από αυτό το βίντεο, έτσι δεν είναι?